Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου κορονοϊού που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 16.274, εκ των οποίων 36 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχου στις πύλες εισόδου της χώρας. Στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και Θάσου παρατηρούνται 217 κρούσματα, στον Εύρο 151, στη Δράμα 83, στη Ροδόπη 75 και τέλος στη Ξάνθη 113. Πάντως, όσον αφορά το νοσοκομείο της Καβάλας, η κατάσταση πηγαίνει καλύτερα σε σχέση με τα κρούσματα και τις νοσηλίες. Μια εβδομάδα η οποία πραγματικά ξεκίνησε αισιόδοξα στο νοσοκομείο. Μπράβο, καλό αυτό. Πριν από λίγο που έφυγε από το νοσοκομείο και πήρα τα νούμερα, στην κορονοκλινική νοσηλεύουμε 19 ασθενείς και στη μονάδα εντατικής θεραπείας 3. Όπως καταλαβαίνετε από τα νούμερα, φαίνεται ότι έχουμε μια καλή αποκλιμάκωση τις τελευταίες μέρες. Ευχή και ελπίδα όλων μας είναι να συνεχιστεί αυτή η πτωτική πορεία, ούτως ώστε όσο δυνατόν λιγότεροι συμπολίτες μας να χρειάζονται να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο. Αυτά είναι τα νέα όσον αφορά τους ασθενείς. Τώρα το εμβολιαστικό κομμάτι θέλω να πω ότι ατόνισε και αυτό πραγματικά. Τις τελευταίες μέρες αυτοί οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για εμβόλιο είναι οι τρίτες δόσεις και ελάχιστες πρώτες δόσεις. Φαίνεται ότι όσοι πιστήκανε. Δεν από εκεί και πέρα κάναμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και εμείς σαν νοσοκομείο και γενικά το Υπουργείο, απευθυνόμενο στους όλους τους Έλληνες να εμβολιαστούν. Δυστυχώς κάποιοι επιμένουν ακόμη. Και εδώ σταματάμε. Όσους πτήσανε μέχρι στιγμής πίθανε. Αλλά καλό θα ήταν να το ξανασκεφτούν και πάλι. Αυτά είναι τα νέα, κύριε Τζεμιδάκη. Για κάθε ερώτηση.